Στην κυκλοφορία δόθηκαν τα πρώτα 5 χιλιόμετρα του τμήματος Θέρμη Γαλάτιστα του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή και του Υφυπουργού Υποδομών Γιώργου Καραγιάννη. Στην εκδήλωση χαιρετισμού απίθυναν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Μακεδονίας Στράκης Σταύρος Καλαφάτης και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζι Κώστας. Πρόκειται, όπως τόνισε ο κ. Καραμαλής, για ένα έργο που μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό για την οδική ασφάλεια, την καλύτερη καθημερινότητα των πολιτών και την ανάπτυξη της περιοχής της Θεσσαλονίκης. Υπενθύμισε εξάλλου ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε εξ αρχής θέσει ως στόχο να ξεμπλοκάρει έργα και να ξεκινήσει νέα, αλλά και να βάλει τα ζητήματα οδικής ασφάλειας στην πρώτη γραμμή. Παράλληλα, ο κ. Καραμαλής αναφέρθηκε και στους συγκεκριμένους στόχους της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, όπως πολύ σωστά είπατε, για να παραδώσουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το πρώτο τμήμα ενός πολύ σημαντικού οδικού άξονα. Ένα οδικό άξονα ο οποίος χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ και Κεντρικής Μακεδονίας. Φορέας υλοποίησης του έργου ήταν Εγνατία ΑΕ. Αλλά γιατί είναι αυτό το έργο σημαντικό? Αυτό το έργο είναι σημαντικό διότι πρωτίστως λύνει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και αυτό το ζήτημα είναι το θέμα της οδικής ασφάλειας. Ένα ζήτημα το οποίο έχουμε θέσει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ως απόλυτη προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την διαχείριση της κυβέρνησης. Αυτό όμως το έργο δεν είναι ένα μεμονωμένο έργο. Εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό πολλών έργων στη Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Σκεφτείτε πώς θα είναι η πόλη μας και πώς είναι σιγά σιγά η πόλη μας με ένα σύγχρονο αεροδρόμιο. Με ένα μετρό το οποίο επιτέλους μπαίνει στις σωστές του βάσεις και στις ράγκες και θα το δηλώσω άλλη μια φορά, θα παραδοθεί μέσα στο 2023. Με τη σύνδεση του λιμανιού με έναν οδικό άξονα. Το έργο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει. Σκεφτείτε λοιπόν μία πόλη με ένα flyover, με ένα έργο στολίδι θα έλεγα, το οποίο θα λύσει το κυκλοφοριακό της πρόβλημα. Το συνολικό μήκος της οδού φτάνει τα 12,5 χιλιόμετρα και διακρίνεται σε δύο τμήματα. Από τη Θέρμη μέχρι τα όρια του νομού Θεσσαλονίκης, μήκους 7,6 χιλιόμετρων, και από τα όρια του νομού Θεσσαλονίκης μέχρι τη Γαλάτιστα, μήκους 4,9 χιλιόμετρων. Είναι η κυβέρνηση των έργων και όχι των λόγων. Έχει βάλει σε προτεραιότητα τη Θεσσαλονίκη, την Μακεδονία, την Θράκη και το σημερινό έργο αποτελεί μία ακόμα απόδειξη γι' αυτό. Είμαστε μπροστά να τρέξουμε, να δώσουμε λύσεις, να μιλήσουμε με έργα. Από την πλευρά του, ο κύριος Καραγιάννης υπογράμμισε πόσο αναγκαίο ήταν το συγκεκριμένο έργο, καθώς οι μεγάλες ταχύτητες και το στενό οδόστρωμα σε μια περιοχή με οικιστική ανάπτυξη αποτελούσαν ένα μείγμα που εγκυμονούσε κινδύνους για την ασφάλεια οδηγών και κατοίκων, και παράλληλα προανήγγειλε ότι μέσα στον Ιανουάριο θα υπάρχει προσωρινός ανάδοχος για το flyover. Το είπαμε, το κάναμε πράξη. Προχωρήσαμε ένα έργο, το συμβασιοποίησαμε πριν ένα χρόνο. Αυτή τη στιγμή παραδίδουμε τα πρώτα 5 χιλιόμετρα. Το έργο είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμά του. Θα παραδοθεί συνολικά το καλοκαίρι του 2022. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλάνο έργων, το οποίο πλέον υλοποιείται. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και σε αυτό το πλάνο θα συνεχίσουμε ώστε να ολοκληρώσουμε και το μετρό ως το τέλος του 2023. Ο κύριος Τζιτζι Κώστας από την πλευρά του επεσήμανε ότι η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πρώτη σε αφίξεις τουριστών που κυρίως επιλέγουν το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους, αλλά και η πρώτη σε οδικές μεταφορές, αγγίζοντας το 70% της μεταφορικής δραστηριότητας της χώρας, και η πρώτη σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης του οδικού δικτύου. Και η Κεντρική Μακεδονία αλλάζουν. Και αλλάζουν με έργα υποδομής που όχι μόνο θα τους επιτρέψουν να εκπληρώσουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο, αλλά ταυτόχρονα έργα τα οποία αναβαθμίζουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, αλλά και των επισκεπτών. Αλλά και οδικά έργα που βελτιώνουν τις συνθήκες ασφάλειας και ταχύτητας στην περιοχή μας και συνδέουν την πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη με όλες τις περιφερειακές ενότητες, αλλά και με χώρες βόρεια των συνόρων. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα σε αφίξεις τουριστών, είναι η πρώτη περιφέρεια σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, είναι η περιφέρεια εκείνη που έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να γίνει πρωτεύουσα εξωστρέφειας για ολόκληρη την Ελλάδα. Και σήμερα πια, με την ολοκλήρωση όλων αυτών των έργων που είχαν κολλήσει για πολλά χρόνια, η Θεσσαλονίκη θα έχει τις δυνατότητες να εκπληρώσει αυτό το κεντρικό της στόχο.
Και εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είμαστε εδώ με την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο Υποδομών και προσωπικά με τον Υπουργό τον κύριο Καραμαλή και τον Υφυπουργό τον κύριο Καραγιάννη, όχι μόνο για να ξεμπλοκάρουμε έργα τα οποία είχαν κολλήσει για πάρα πολλά χρόνια, όπως αυτό, αλλά για να ξεκινήσουμε και μια σειρά από άλλα έργα ουσιαστικά και σημαντικά για τον τόπο μας.